πηδών στο θέατρο και στην τηλεόραση. Αγαπημένος μας ηθοποιός, με ταλέντο όμως και στη μουσική. Δεν φοβάται να μεταμορφώνεται και να ερμηνεύει κόντρα ρόλους με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να το γνωρίσουμε. Βρίσκομαι εδώ γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι μεταμφιέσεις και το τραγούδι. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος εάν μου τύχαινε να κάνω κάποια γυναίκα, γιατί έχω αρχίσει και αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη εξοικείωση λόγω και του έργου του συγκεκριμένου που παίζει με την Κατάρα Τσέμαβέτ. Το οποίο υποδίωμαι μια γυναίκα, την Λέδη Άλμπα, η οποία είναι πάρα πολύ ματαιόδοξη και πάρα πολύ υπέροχη. Η σχέση μου με τη μουσική είναι αριστοτεχνική και ερασιτεχνική. Έχω κάνει κάποιες σπουδές, όχι όμως ολοκληρωμένες, οπότε το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σοου αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά και να μην ξεχάσουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Άντε, και ο Θεός βοηθάς. Ρία, καλώς σε βρήκα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ πώς πάει? Καλά, είσαι εύκολη περίπτωση εσύ. Και ο γιατρός μου το ίδιο λέει. Ναι, πραγματικά. Σε έχουμε εδώ. Σε έχουμε εδώ, ναι. Με μεγάλη μας χαρά. Και νομίζω ότι τα τακούνια εύκολα θα τα βάλεις εσύ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ειδικά, αν δεν φοράω τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα, νιώθω μια ανασφάλεια. Μάλιστα. Να το πούμε αυτό. Βέβαια, ο στάρ που θα υποδηθεί σήμερα δεν έχει καμία σχέση το με αυτό. Το αντίθετο τελείως. Μίλησέ μου λοιπόν γι' αυτό. Στράτος Διονυσίου. Στράτος Διονυσίου. Ένα όνομα, μια ιστορία. Σωστό. Τώρα. Μια μεγάλη φωνή. Ένας από τους σπουδαιότερους άντρες λαϊκούς τραγουδιστές. Όλα αυτά δίνουν πολύ άγχος, έτσι. Ναι. Πολύ άγχος. Γιατί πάντα όταν κάνεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει υπάρξει πολύ μεγάλος στάρ και πολύ αγαπητός, έχεις την ανάγκη να είσαι όσο πιο πιστός γίνεται, όσο πιο κοντά γίνεται, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, εν πάση περιπτώσει. Για πάμε να δούμε τι έγινε στο χώρο. Γεια σου! Καλά είσαι? Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Εδώ, βλέπετε. Τι θα μας πεις? Σε βλέπω είσαι... Το τι είναι η πατρίδα μας, θα πω πρώτα. Και μετά θα πω τα 40 παλικάρια. Και μετά θα πω και το «Τις γυναίκες η καρδιά». Είναι μια άβυσσος. Η φωνή του Διονυσίου είναι μοναδική. Έχεις πολύ... κάπου δυσκολίες, νιώθεις κάτι, ότι θέλεις να εστιάσουμε? Νιώθω κάπου... Νιώθω πάρα πολλούς πόνους στη μέση. Έχω πάρα πολλές δυσκολίες παντού. Ίσως επειδή ανήκει σε μια διαφορετική γενιά ανθρώπων, μπορεί να τον δυσκολέψει λιγάκι η συμπεριφορά των ανδρών εκείνης της εποχής. Και έχω παρατηρήσει επίσης ότι είναι πάρα πολύ εκφραστικός με τα φρύδια. Ζωγραφίζει με τα φρύδια. Ναι. Λες και έχουν στόμα τα φρύδια σου. Ναι. Θέλω να μου ανεβάσεις τα φρύδια. Ανέβασε. Δεν πάει άλλο. Ωραία, κατέβασε, χαλάρωσε. Συνοφριό σου και άνοιξε ξανά. Χαλάρωσε το πρόσωπο έτσι ξανά. Και μαζί μέσα και έξω. Και μέσα και έξω. Και ένα και ένα και ένα. Πιστεύω ότι θα μπει στο ρόλο για τα καλά. Νιώσω ότι είσαι πραγματικά στο μαγαζί και έχει και εκεί κόσμο. Και έχει και εκεί κόσμο. Έχει και εκεί κόσμο. Ήρθα για σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για κάνα μου φρύδι. Δεν βλέπει έτσι. Μιλάμε τώρα, παίζει μια εξοικείωση. Πώς έγινε αυτό, τι θέλουν να μου πούνε για. Φοβερό, είναι στην περίπτωση που χρειάζεται να κάνεις νοήματα διάφορα. Μπορείς να κάνεις έτσι, ας πούμε, μου και μιλάς. Να μιλάσουμε. Να... Μου λες τι κάνεις. Μετά από λίγο, βέβαια, απλά θες να πεις κάτω, αλλά έχεις προλάβει να κάνεις ένα διάλογο έτσι, 2-3 λεπτά. Νομίζω ότι θα εξοικειωθώ και μετά το τραγούδι. Έτσι. Ίσως καταλάβω τι θα μου πούνε. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Είναι όλα καλά. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα το Στράτο Διονυσίου, το μεγάλο Στράτο Διονυσίου, να ερμηνεύει το τραγούδι που θα πεις και εσύ απόψε. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Κρατερέ. Έλα, Μαρία, για πες. Έτσι. Έλα. Γιατί γίνεται? Τίποτα, απλά να σου ευχηθώ καλή επιτυχία θέλω. Ωχ, Παναγία μου, ευχαριστώ. Έλα, ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Έλα, πέρασε. Και εμείς αποχαιρετούμε τον Κρατερό Κατσούλη και υποδεχόμαστε το Στράτο Διονυσίου.
Είστε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Δεν είναι άλλο και μετάς και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια μισός. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Σκεφτείτε διαβάτη τη βροχή και ταξιδιώτη τη ζωή. Με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξει. Και αν την αγάπησες πολύ, σου δίνω μία συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια αδύσσος. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ωραία μου κυρία, επιτρέψτε μου. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα μου επιτρέψετε λίγο, συγγνώμη. Πού πάτε? Αφήστε με λίγο. Ναι, πού πάτε? Πρέπει να κατευθυνθώ προς τα εκεί, γιατί υπάρχουν άλλες δύο ωραίες κυρίες. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Και για εσάς. Αχ, ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν θα μπορούσα να. Για χαρά! Είναι και οι άλλοι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, παιδί μου. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας. Πότε ξαναήσασταν? Έχει καιρό. Πότε ήσασταν πάλι εδώ? Δεν σας πήρα χαμπάρι. Πέρασαν χρόνια. Χρόνια. Αλλά όπως λέγεται το τραγούδι. Ρωτάω καρδιά μου που με πας. Α, έχεις πολύ λεπορτό. Μου λες εκείνη που αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Παρά μοναχός μου και λογικός. Ναι, αφιερωμένο στην Κατερίνα Καραβάτου. Που είναι εδώ κοντά μας. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Το παλικάρι κάτω. Μου είπε να στο πω, να στο αφιερώσω. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Πού είμαστε? Κριτική Επιτροπή είμαστε. Χαίρομαι που βλέπω τόσο νέα παιδιά. Νέα παιδιά, βέβαια. Πολύ νέα. Νεότατα. Λυκόπουλα. Να ξεκινήσουμε από την Μπέση. Εγώ κρατάω τα νέα παιδιά που είπες. Μα επίτηδες το, μου είπε το παλικάρι να το πω. Και έχει σημασία για μένα πολύ η ωριμότητα και ο τρόπος και η σοβαρότητα που αντιμετώπισες αυτό που είχες να κάνεις. Και με συγκίνησες ιδιαίτερα και το έκανες εξαιρετικά. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε. Και εγώ και ο άλλος. Αλέξανδρε. Είμαστε δύο. Λοιπόν, εγώ θα συμμεριστώ τον ενθουσιασμό της κυρίας Καραβάτου, οπότε θα πρέπει να το λάβω υπόψη μου, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Πολύ. Λέω, θα πρέπει να λάβω υπόψη μου τον ενθουσιασμό της κυρίας Καραβάτου, το γεγονός ότι ο κύριος Κρατερός μεγαλώνει και ένα παιδί. Οπότε θα πρέπει και αυτά να σας συγχαρώ για την άνεσή σας, για τη φυσικότητά σας και για το μας κάνετε και να συγκινηθούμε, όπως είπε η κυρία Μάλφα, αλλά κυρίως να χαμογελάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Κατερίνα μου. Α, παπα. Πόσο ωραίο είναι να ξαναβλέπεις τη σκηνή. Έναν άντρα πολλά βαρύ, αλλά και τόσο ευγενικό, συναισθηματικό και ερωτικό. Πω, πω. Κι άλλα λουλούδια. Κι άλλα. Τι ομάδα είστε. Πήγαινε με όπου θέλεις, ΠΑΟΚΤΖΙ. Παρακαλώ, μιλάμε για το Στράτο τώρα. Αυτή η ακαμψία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Και της κίνησης και το, των φρυδιών, εντυπωσιακό και των χιλιών. Πρέπει να μου επιτρέψετε εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Παλικαριού σε όλη την ομάδα των ανθρώπων που δούλεψε, που είναι πάρα πολλοί. Αυτό το παλικάρι θα κάνει κάτι ή απλώς θα τα ακούμε? Όχι, όχι, θα το ακούτε. Ο οποίος είναι ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που ήταν καμία δεκαπενταριά, που δουλέψανε με τόση αγάπη για να φτιαχτεί όλη αυτή η κατασκευή. Τους ευχαριστούμε και εγώ και εκείνο. Γεράσιμε. Εγώ νομίζω ότι από νωρίς αρχίζουμε να βλέπουμε την ουσία αυτού του σόου, που δεν είναι η μεταμφίεση, αλλά είναι η χαρά που κρύβει αυτή η μεταμφίεση. Και θέλω να δηλώσω τη μεγάλη μου ζήλια που δεν θα είμαι εκεί πέρα. Να, 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 να. Τα έκανε ο άλλος. Κατερέ μου, μπορείς να περάσεις τον καναπέ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ας γνωρίσουμε τώρα την τρίτη μας διαγωνισμό.